Γιατί ακριβώς δεν σας ενδιαφέρει ο Δήμος. Σας ενδιαφέρει μόνο η ίσπραξη του μισθού σας. Τίποτα περισσότερο. Ο Δήμος, κύριε Δήμαρχε, βυθίζεται καθημερινά. Και ο λαός απαιτεί την άμεση παραίτησή σας. Αυτή είναι η εντολή του λαού. Να σας οδηγήσουμε σε παραίτηση. Και γι' αυτό εμείς με τη δική μας ψήφο δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συνηγορήσουμε να πάρει παράταση ζωής αυτή η συγκεκριμένη παράταξη που διαλυμένη διαλύει και το Δήμο. Εσείς νομίζω ότι είστε μια σκάλα κάτω από το πάνω. Παρατηρείτε να δώσετε λύση στο Δήμο. Εμείς λοιπόν οι ανίκανοι διοίκηση και επικίνδυνοι, γιατί εμείς δεν πιάνουμε έξω να κερνάμε γλυκά και να λέμε στον κόσμο ότι εγώ δεν θα γίνω δήμαρχος, δεν θα πάρω το μισθό μου. Κύριε Κοκούλογλου, δεν μπορείτε να το πάρετε το μισθό σας. Θα πρέπει να επιλέξετε μεταξύ σύνταξης Εθνικής Τράπεζας και μισθό. Αν γίνετε δήμαρχος, την αντιπληστία σας. Εντάξει, πρέπει να μην γίνετε πάντα εντυπώσεις. Δεν είμαι συνταξιούχος. Καταλάβατε. Λοιπόν, μη μας λέτε τώρα για αντιπληστίες και μη δημιουργείτε εντυπώσεις. Μιλάτε για το ΕΣΠΑ των παιδικών σταθμών. Όταν εμείς υποδείξαμε στον κύριο Καραδία να μπει στο πρόγραμμα και είναι εδώ και θα την επιβεβαιώσει. Ποιο είναι αυτό το παιδικό σταθμό. Σέβεσαι. Δεν σας διέκοψα. Σας σεβαστήκα, θα με σεβαστείτε. Ποιος διακόπτει τώρα, κύριε Δήμαρχε. Είστε μια ξένη στην πόλη μας και ξένη θα παραμείνετε. Ό,τι και να κάνετε. Κύριε Δήμαρχε, αποχωρώ τις ευχές. Η κυρία Δήμαρχος δείχνει το σεβασμό της στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, τι είμαι άπειρη. Μέσα μου σε αυτά δύο χρόνια της απειρίας μου έκανα πάρα πολλά πράγματα, κύριε Γόντο. Πάρα πολλά πράγματα. Και να σας πω και κάτι, κύριε Γόντο. Όλοι εσείς θέσατε παιδικές χαρές, το ένα το άλλο. Εγώ το μόνο που έκανα μέσα σε όλο αυτό το διάστημα ήταν να αποπληρώνω όλα αυτά που κάνανε οι προηγούμενες διοικήσεις. Συγγνώμη, σε κάθε συνεδρίαση εδώ έρχεστε για να μ' αφήνετε να
στο μικρό. Ωραία, γιατί να πάρει τη Δήμαρχος. Θα το συζητούσατε. Έτσι και να πάρει. Αν ήθελα να είμαι αντιδήμαρχος, θα ήμουν 4 χρόνια όπως εσείς ίδια το δηλώσατε, αλλά εγώ δεν συμβιβάστηκα. Δεν συμβιβάστηκα, κύριε Αντιμακέ. Και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Όλοι και περίσσετε δήμαρχοι, εάν τα αξιώματα για μένα υπήρχε ποτέ από το σκοπός. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Να κάνουμε το σύνταγμα. Κλείστε το ένα σπάτσο. Δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό που αναφέρετε απόψη, κύριε Κρετετζά, ο λόγος σας για τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός, να σας πω κάτι, είναι πολύ συνηθισμένο για εσάς να αποξιώνουν τους ανθρώπους να κάνουν το χεράκι έτσι. Λοιπόν, η πρότασή μου είναι, αν θέλετε λοιπόν, εσείς που παλέψατε για να είστε παράταξη και διοίκηση και δεν είστε και θέλετε να μοιραστείτε, αυτά όλα να τα πείτε μέσα στην παράταξή σας. Δεν ρωτάει για αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση θα πει τις απόψεις σας. Δεν ρωτάει για αντιπολίτευση. Την πάρτη τους και μόνο. Δεν εξυπηρετούμε την πάρτη. Πείτε για μένα. Φαίνονται αυτό. Όχι, δεν πείτε. Όταν θα λέτε κάτι, δεν μεριώνεται κιόλας. Παρακαλώ, κυρία. Εμένα δεν πάει άλλο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πάρτε το λόγο και πατήστε. Μην διακόπτετε. Και καμία εμπιστοσύνη δεν σε αυτή τη μικρή παρέα, η οποία δεν θα την ισχυρία μου. Να τα ξέρετε καλά, ναι. Εσύ τώρα πέντε μήνες το πρώτο και εσύ θα τα ξέρετε όλα. Θα σας πω όλα, στα αγγλικά, μπράβο σας. Εγώ λοιπόν λέω το εσείς αυτό. Έπρεπε λοιπόν να κάνει την καταγγελία ο κύριος Κορινός. Για να πάρει το που μου κάνει λοιπόν. Πάρα πολλά. Κύριε Κοσκολέτο. Κύριε Κοσκολέτο, σας παρακαλώ, μην κάνετε αυτό που δεν θέλουν να σας κάνουν. Κύριε Κοσκολέτο, γιατί κάνετε αυτό που δεν θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι. Μην διακόπτετε. Τώρα που με διακόπτει, κύριε Σκοσκολέτο. Είμαι εγώ για αυτό, κύριε Δήμαρχο. Γιατί δεν σέβεστε το Δημοτικό Συμβούλιο, θα δείτε συνέχεια. Πρότεινα λοιπόν ότι αν θέλουμε να έχουμε τέτοιες αντιπαραθέσεις που επειδή έχουν επικαλεστεί πολλές φορές η λέξη ξεκατίνιασμα στα δημοτικά συμβούλια, πρότεινα λοιπόν να κάνουμε μια μέρα μέσα στο μήνα
με έναν συγκεκριμένο χώρο που να βρισκόμαστε όλοι και να υπερονόμαστε μέσα από αυτό. Γιατί δεν θα πληρώνουμε. Μην σου πει κάτι τέτοιο. Διότι η εκταμείευση των χρημάτων θα γίνει από το Ταμείο Παρακαταθλητικών σε λογαριασμούς που θα υποδείξουν οι προμηθευτές που του σωστά με λεφτά. Δεν έχει καμία μεσολάβηση ο Δήμος. Έτσι με ενημέρωσε ο κύριος Μπόμπο. Μεσολάβηση μπορεί να γίνει και χρησιμοποιούν τους προμηθευτές σε εδώ για να πιέσουν. Είναι ξένο με τις κύριες χρημάτων. Είναι ξένο με τις ο κύριος Μπόμπος, δώστε την μια διευθύνηση αυτό που ακούσε την κύριε Μπόμπος. Αναφέρετε συγκεκριμένα λοιπόν σε τι δεν μπορείτε να κάνετε. Πού αναφέρετε για τις υποχρεώσεις του Δήμου στους ληξιδόφιλους οφειλές που έχει. Πού αναφέρετε. Υποχρεώσεις του Δήμου για αυτές τις οφειλές. Πού αναφέρετε. Διαβάστε μας. Όχι, το ακούσαμε. Εγώ δεν άκουσα να λέει για ληξιδόφιλους οφειλές. Γιατί η εκτέλεση καμία θα πάνει από τη ΣΟΤΑ. Δεν μιλάει για τις ληξιδόφιλους οφειλές. Παρακαλώ. Είναι πολύ κάτω από το μαθαριό. Δεν είναι δημοτικό συμβούλιο αυτό. Αυτή την ερώτηση μας ήθελα να κάνω. Και τι κάνω μόνο στον εαυτό μας Προεδρείο, μετά στον Προεδρείο και στον Γραμματέα. Και σε κάποιο τρίμα. Είναι διακόπτη. Δεν είναι το θέμα που μας πήρε γραμμένα. Είναι η παράξη να γίνει. Είναι το θέμα. Είναι το θέμα. 13 λοιπόν Φεβρουαρίου. Κάνω την ίδια κλίνωση. Είναι το θέμα. Ο ίδιος ο κύριος αντιπρόεδρος, ο κύριος σας παρακαλώ. Αυτά είχα να πω, αυτά που ακούτε. Σας τα είπα και πέρσι. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Θέλετε να σας επιθυμίσω τον Κέντρο, τον Τσιπουράκο. Τα παράνομα, επειδή ζούμε στην ίδια πόλη, θα σας απαντήσω ότι 45 χρόνια που ζω σε αυτή τη πόλη, Παρακαλώ, επειδή έχω τον λόγο, θα μπορούσα να τελειώσω. Τελειώνοντας λοιπόν, τελειώνοντας, έχω να πω το εξής. Όχι, δεν έχετε τον λόγο, σας παρακαλώ. Όχι, δεν το λέγω. Μα δεν ολοκλήρωσα. Μπορώ να τον αγράψω τον διέκοψα. Όλοι με τον τρόπο είναι το πρόβλημα. Όλοι με τον τρόπο είναι το πρόβλημα. Πέρα από την κυρία Δημάρχου, τον διέκοψε. Ποιος τον διέκοψε. Η κυρία Χατζηδάκη. Τον διέκοψε. Γιατί είπα ότι θα
Άρα λοιπόν να είστε εδώ, να είστε εδώ και να μην πρέπει να ένα λεπτό. Μπορεί να πάω να κάνω ένα τσιγάρο για το πέντε. Εγώ κύριε Πρόεδρε δεν έχω κόσμο. Κλείνοντας λοιπόν, έχω να σας πληροφορήσω το εξής. Αποχώρησε ο κύριος Νικολόπουλος. Ότι μπαίνοντας η άνοιξη, ο κινηματογράφος του Άλσους είναι το πρώτο.